enough, you can make any story I once convinced woman that I was Kevin Costner, and it Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια νέα παρουσίαση. Σήμερα για παρουσίαση έχω τα δύο νέα Mama Scandi και μιλάω για αυτά τα δύο My Touch, Mary Mango. Όπου ευχαριστώ πάρα πολύ το Atmology και τη Μαρία που μου έστειλαν τα συγκεκριμένα flavors ότι για αυτή την παρουσίαση. Links κάτω στην περιγραφή να μπείτε να τσεκάρετε άλλα δύο νέα μάμα σκάντι flavored by VNV όπως και τα προηγούμενα 6. Έρχονται κλασικά όπως και τα προηγούμενα σε 60 ml τσάμπι γκορίλα μπουκαλάκι με το ωραίο αυτό το επιστόμιο που βγαίνει εύκολα όπου έχουν μέσα 12 ml συμπυκνωμένο άρωμα και συμπληρώνουμε εμεί 48 ml με βάση και νοικοτήνη της αρεσκιάς μας. Για το My Touch, μέρες ορίμανσης, SNV το πολύ μια μέρα θέλει ο Remancy. Με βάση αυτά που έχει πει και η Μαρία και ο Νίκος ο Σαρακινίδης σε live κλπ. Για το Mary Mango θέλει τρεις μερούλες σίγουρα. Θα ανέβει τις επόμενες μέρες κάποια στιγμή και post του Νίκου του Σαρακινίδη στο Vape Alchemist που θα λέει αναλυτική περιγραφή και για τα δύο νέα flavor shot από Mama Scandi. Links θα έχω από το group κάτω στην περιγραφή να μπείτε να τσεκάρετε και όταν βγει το άρθρο αυτό, όχι το άρθρο, όταν βγει αυτό το post θα το βάλω εκείνη τη στιγμή και κάτω στην περιγραφή από αυτή την παρουσίαση. Θα κάνω κάποιες τζούρες να τα ξαναθυμηθώ, όχι να τα, ξυ... να τα ξαναθυμηθώ να τα τμίζω και την ώρα που σας λέω τι μου βγάζει εμένα το κάθε flavor shot τα έχω δοκιμάσει βέβαια ξανά έχω κάνει κάποια ML, κάποιες τζούρε. Θα στάξω στον Recurve, στημένος με Fralien, Spanos Coils, Βαμβάκι, Cotton Coach. Ξεκινάω με My Touch, όπου έχω στάξει κιόλα. Όπου το My Touch μα λέει: Φαντάσουν το, το πιο γλυκό άγγιγμα στον ουρανίσκο σου. Ευωδιαστό soft cake, σαν το παντεσπάνι της μάμας, για τη σπιτική τούρτα γενεθλίων. Συναντά μια άκρο αέρινη στρώση κρέμα, που γίνεται ταιριαστό ζευγάρι με τα πιο ζουμερά κόκκινα φρούτα, συγγνώμη, που έχεις δοκιμάσει. Το συγκεκριμένο, στη μυρωδιά. Βγάζει αυτό το... βγαίνουν πιο έντονα τα φρούτα και σαν κρεμένια. Φάση. Για πάμε να δούμε. Αυτό και κιόλας ήταν το πρώτο που δοκίμασα από τα δύο και είναι μία κρέμα που έχει μέσα φρούτα, διάφορα κόκκινα φρούτα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω τι φρούτα είναι και στο τέλος μετά την εκπνοή σου μένει στο στόμα αυτό το, 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 το παντεσπάνι, το κεκοϊδές που έχει από κάτω μία τούρτα. Και μου βγάζει αυτό με η κρέμα με τα φρούτα σου, σαν να μου βγάζει και κάτι σε σιρόπι φρούτο να έχει μέσα, κάτι τέτοιο. Αρκετά ευχάριστο για μένα. Όπως είπα για μέρες ορίμανσης, είπα λίγο πιο πριν, SNV άντε το πολύ μία μερούλα. Εγώ το άφησα μία μέρα και μετά ξεκίνησα να το δοκιμάζω. Τι μου 11.90. Πάμε τώρα και στο μάγκο. Όπου το μάγκο μας λέει. Μέρι μάγκο, συγγνώμη. Η Μέρι αγαπάει τα δροσερά επιδόρπια. Τα γευστικά εξωτικά ταξίδια. Σε αυτό το μίξ κάναμε πραγματικότητα τους δύο αγαπημένους γευστικούς της συνδυασμούς. Το μάγκο της μέρη είναι γλυκό, δροσερό και πολύ φρουτένιο. Τι θα έλεγε λοιπόν για ένα μάγκο γιόγκαρτ. Ένα γιαούρτι μάγκο. στη μυρωδιά είναι έντονο το μάγκο Και γενικά δεν τα πάω πολύ καλά με το μάγκο Φανταστείτε το μάγκο της και ξέρεις έκανα βέβαια ένα εξεντάμελο, Αλλά οκ okay. δεν, δεν με ενθουσιάζει και τόσο από την εμπειρία που είχα μέχρι στιγμής με μάγκο Για πάμε Καταλαβαίνεις αυτό που λέει το γιαούρτι κάτι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν είναι τόσο έντονο το γιαούρτι. Αυτό που κυριαρχεί σε αυτό το υγρό είναι το μάγκο. Όπου είναι φρούτο φρούτο. Όχι κάτι σε γλυκό, καραμελόιδε και τέτοια. Είναι όντω φρούτο. Ε, οκ. Okay, εμένα δεν είναι στα γούστα μου το μάγκο. Γενικά ότι έχω δοκιμάσει με μάγκο δεν είναι κάτι να πω. Oh, με τράβηξε. Γούστα είναι αυτά, καθαρά, ο καθένας ατμίζει διαφορετικά υγρά, του αρέσουν διαφορετικά υγρά και, και γι' αυτό το λόγο μην εμπιστεύεστε ότι ακούτε σε μία παρουσίαση ή σας λέει κάποιο σε κάποιο γκρου. Πηγαίνετε σε κάποιο κατάστημα, δοκιμάζετε υγρά και αποφασίζετε ποιο σας αρέσει. Ειδικά για όσους γουστάρουν φρούτα αυτό με το μάγκο πιστεύω ότι θα τους αρέσει. Το My Touch θα το έλεγα πιο πολύ για αυτούς που γουστάρουν κρεμοφάσεις. Αν και αυτό με το μάγκο το θεωρώ κάπως είναι ότι από τα πιο ευχάριστα υγρά με μάγκο που έχω ατμίσει. Και όσο κάνω όσο πιο πολύ το συνηθίζω, ε, μπορώ και το κάνω πιο εύκολα, δεν, μπορώ, δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά. Είναι στην ίδια κατηγορία πιστεύω με το Mango της KXS. Δεν ήμουν fan του Mango αλλά αυτό και το KXS Mango, οκ okay, άνετα μπορώ να το ατμίσω. Αυτά, όπως είπα, μην εμπιστεύεστε ότι ακούτε σε παρουσιάσεις ή σας λέει κάποιος σε κάποιο group. Πηγαίνετε, δοκιμάζετε και αποφασίζετε εσείς. Μην παίρνετε υγρά στα τυφλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι τη Μαρία και το Atmology. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχόλια ή μου στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook. Και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. <Και>